Καλησπέρα. Η σημερινή συζήτηση έγινε με το μυαλό όλων μας στραμμένο στους Έλληνες πολίτες που αγωνιούν για τα περιβόητα μέτρα, που έχουν υποστεί πάρα πολλές θυσίες και που θέλουν να φύγει η χώρα από αυτήν την ατμόσφαιρα της μιζέριας και της απεσιοδοξίας και της ανασφάλειας και να περάσει σε μια άλλη φάση, πιο αισιόδοξη και ελπιδοφόρα. Είχα την ευκαιρία την Τρίτη, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, να τονίσω με ευθύ και καθαρό τρόπο ότι το ΠΑΣΟΚ ως εγγυητής της πολιτικής σταθερότητας, αφού σήκωσε το βάρος της δύσκολης διαχείρισης των πραγμάτων τα προηγούμενα χρόνια, θα συμβάλλει στην οριστικοποίηση και την ψήφιση των μέτρων, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουμε μια πολιτική η οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα αποδώσει αποτελέσματα. Γι' αυτό χρειάζεται ορίζοντας τετραετίας για την παρούσα κυβέρνηση, κοινωνική συνένεση, εθνική συστράτευση, εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης που να το πιστέψουν όλοι οι Έλληνες για να στρέψουμε τη χώρα μας προς μια παραγωγική και δημιουργική κατεύθυνση. Βεβαίως, ταυτόχρονα, είπα και το επαναλαμβάνω και σήμερα, πως όσο εγγυόμαστε την ψήφιση των μέτρων και τη σταθερότητα της χώρας, άλλο τόσο είμαστε διατεθειμένοι να αγωνιστούμε και θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους, ώστε το πακέτο των μέτρων αυτών να είναι πράγματι το τελευταίο και να είναι εσωτερικά δίκαιο και ισορροπημένο, να μην έχει οριζόντιο χαρακτήρα. Προεκλογικά είπαμε τα λιγότερα από όλους, κάναμε τις πιο λιτές και προσεκτικές προεκλογικές εξαγγελίες, αλλά είπαμε και εμείς με καθαρότητα, όχι οριζόντια μέτρα. Και όπως όσα είπαμε προεκλογικά για την παράταση του χρόνου δημοσιονομικής προσαρμογής και για την αναθεώρηση της σύμβασης έγιναν δεκτά εκ των πραγμάτων ως εθνική στρατηγική, έτσι και ο μη οριζόντιος χαρακτήρας των μέτρων είναι το ελάχιστο που πρέπει να διασφαλιστεί. Δεν έχει παρουσιαστεί ολοκληρωμένο το πακέτο των μέτρων, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις της κυβέρνησης με την Τρόικα. Θυμάστε ότι δεν έγινε δεκτή στην πράξη η επίμονη πρότασή μου για Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης. Εάν είχε συγκροτηθεί η Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης, θα είχαμε συμπράξει ενεργά και επίσημα σε όλες τις φάσεις. Από τις συναντήσεις σε επίπεδο Πρωθυπουργού με τους ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών, μέχρι το επίπεδο των τεχνικών κλιμακίων της Τρόικας και του Υπουργείου Οικονομικών. Αλλά όταν κάποιοι έρχονται την τελευταία στιγμή και λένε «Ελάτε κι εσείς στις επαφές», δεν το εννοούν. Το λένε πολύ αργά και άκομψα απευθυνόμενοι στο ΠΑΣΟΚ. Εμείς βοηθάμε με τις επαφές που κάνουμε πολιτικά σε όλα τα επίπεδα, κυρίως με τους σοσιαλιστές ηγέτες, αλλά και με όλο το δίκτυο των επαφών που έχουμε στην Ευρώπη και διεθνώς. Το δεύτερο σημείο είναι ότι πρέπει να επιταχυνθεί πλέον η διαδικασία. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου από την ημέρα που σχηματίστηκε η κυβέρνηση να ζητάω να κινηθούμε γρήγορα, να θέσουμε το ζήτημα της παράτασης του χρόνου δημοσιονομικής προσαρμογής, να κλείσουμε το πακέτο. Γιατί η καθυστέρηση βλάπτει την εθνική οικονομία, επιδεινώνει την κατάσταση, μας εκθέτει σε κινδύνους. Άρα ισχύει η γραμμή της επιτάχυνσης. Πρέπει να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση. Όχι όμως όπως-όπως, όσο-όσο. Όχι με κάμψη της διαπραγματευτικής δύναμης που πρέπει να έχει η χώρα. Όχι σε βάρος της κοινωνίας. Όχι με διάθεση τιμωρίας της κοινωνίας, που δυστυχώς πολλές φορές την έχει η Τρόικα σε αυτά που λέει. Ο ελληνικός λαός έχει κάνει πολλές θυσίες και είναι πολύ υπερήφανος για να αντιμετωπίζεται παιδαγωγικά εντός εισαγωγικών και τιμωρητικά. Το είπε ο κύριος Μοσκοβισί, ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών, πάρα πολύ εκφραστικά μετά τη συζήτηση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα πρέπει να εμφανίσουμε στη Βουλή το ταχύτερο, μια και έξω, μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, μια πλήρη ιστορία. Να την παρουσιάσουμε στη Βουλή, να την παρουσιάσουμε στο λαό. Μαζί με τα αντίβαρα. Το αντίβαρο μέτρων κοινωνικής προστασίας, το αντίβαρο αναπτυξιακών πρωτοβουλειών και το αντίβαρο που πρέπει να μας δώσουν
η ετέρημα σε σχέση με την πλήρη και άμεση εκταμείευση της δόσης, για να πέσει χρήμα στην πραγματική οικονομία, για να αλλάξουν τα επίπεδα ρευστότητας. Όπως πήραμε 75 δισεκατομμύρια από τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο, μέσα σε τρεις μήνες, έτσι πρέπει να πάρουμε επιτέλους τα 31,5 δισεκατομμύρια που εκκρεμούν ως επόμενη δόση. Τώρα ελπίζω όλοι να αντιλαμβάνονται τι εννοούσαμε. Το τρίτο είναι ότι ερχόμαστε πάλι στην γνωστή πρότασή μας, η παράταση να μας επιτρέψει να κλιμακώσουμε τα μέτρα σε δύο φάσεις, σε δύο διετίες. Αυτό ετέθησε η σημερινή συζήτηση. Είναι μία διέξοδος η οποία υπάρχει και πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Θα την προτείνει το οικονομικό επιτελείο στην Τρόικα. Εάν μέχρι το 2014, στην πρώτη διετία, καλύψουμε τους δημοσιονομικούς στόχους σε σχέση με το πρωτογενές πλεόνασμα και την αλλαγή του κλίματος, δεν θα χρειαστεί να ληφθούν πρόσθετα επώδυνα μέτρα της δεύτερης διετίας. Αυτό θα κινητοποιήσει την οικονομία και θα στρέψει την κοινωνία σε δημιουργική κατεύθυνση, αλλά και εναντίον της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας. Είναι ένα κίνητρο για τον πολίτη που πιστεύει στην πατρίδα του και τη θέλει να λειτουργεί κανονικά. Άρα θα στηρίξουμε φυσικά αυτή την λογική, αυτή την πρόταση, γιατί είναι αυτή που λέγαμε από την αρχή. Δεν είναι τα γνωστά ισοδύναμα. Τα ισοδύναμα απέτυχαν, δεν θέλω να τα σχολιάσω. Είναι η λογική της παράτασης που επιτρέπει υπιότερα μέτρα και λογική και δίκαιη κλιμάκωση και αποφυγή της τελευταίας δέσμης μέτρων, εάν αποδώσουν αποτέλεσμα όλα τα άλλα. Το επόμενο σημείο είναι ότι πέρα από τις περικοπές στις δαπάνες, χρειάζονται και περισσότερα φορολογικά έσοδα μέσα από την φορολογική πολιτική, την μείωση της παραοικονομίας, την σύλληψη της φορολογητέας ύλης. Τα έχουμε πει πολλές φορές, τώρα όμως είμαστε όριμοι να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε κάνει τεράστια προεργασία. Εθνικό φορολογικό σύστημα, η Τρόικα ζητάει 2 δισεκατομμύρια αποτέλεσμα. Πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα, για να το καταλάβει η κοινωνία και για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό που σας είπαμε, την παράταση και τις δύο διετίες, πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερο. Πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα μέσα από το Εθνικό Φορολογικό Σύστημα. Και είπαμε ότι πρέπει η Επιτροπή να λειτουργήσει άμεσα, πέρα από αυτό που ζητάει η Τρόικα, που είναι το ελάχιστο κατά τη γνώμη μου, αλλά όχι τα 2 δισεκατομμύρια να προέλθουν από μισθωτούς συνταξιούχους και αυτούς που δεν μπορούν να κρύψουν εισόδημα. Πρέπει να προέλθει από εκεί που υπάρχει φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Και έχουμε υποβάλει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Τελευταίο σημείο, η εσωτερική ισορροπία του πακέτου των 11,5 δισεκατομμυρίων. Η γενική εικόνα ήταν ότι περίπου 6,5 δισεκατομμύρια προέρχονται από μισθούς, συντάξεις και επιδόματα και 5 από τη λειτουργία του κράτους. Από τη δημόσια διοίκηση και τις λειτουργικές δαπάνες του κράτους, από την υγεία, το φάρμακο, την άμυνα και ούτω καθεξής. Αυτή η ισορροπία πρέπει να διατηρηθεί. Ήδη έχει διαταραχθεί. Δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα των συζητήσεων. Θέλουμε να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στην αρχική κατανομή. Και πρέπει τα Υπουργεία να τεκμηριώσουν την περικοπή δαπανών που προτείνει η ελληνική κυβέρνηση προς την Τρόικα. Με τον καλύτερο τρόπο και με νομοθετημένες εγγυήσεις αποτελεσματικότητας όπου χρειάζεται. Γιατί δεν είναι δυνατόν, όσο και αν αποδεχθούμε κάποιες αλλαγές στην ισορροπία, η ισορροπία αυτή να οδηγήσει σε μέτρα τα οποία είναι ισοπεδωτικά και οριζόντια και ως εκ τούτου άδικα. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα. Παρότι θα θέλαμε να έχουμε επιτάχυση των διαδικασιών, δεν προβλέπεται επόμενη συνάντηση την εβδομάδα αυτή. Η συνάντηση θα γίνει την επόμενη εβδομάδα για να οριστικοποιηθούν τα μέτρα με βάση αυτά που θα μας παρουσιάσει το οικονομικό επιτελείο. Αλλά είμαστε έτοιμοι με όλα τα έμπειρα στελέχη μας να βοηθήσουμε με ιδέες και προτάσεις όπως το έχουμε κάνει. Παρακαλώ, κύριος Χασαπόπουλος. Αυτή η συζήτηση έγινε για πρώτη φορά σήμερα. Δεν είχε γίνει ποτέ έως τώρα, από τον Ιούνιο έως τώρα. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες του Εθνικού Φορολογικού Συστήματος και ο στόχος να είναι πολύ φιλόδοξος, όχι 2 δισεκατομμύρια. Δυστυχώς προεκλογικά έφυγαν τα κόμματα, όλα τα κόμματα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας τελικά, από τον διάλογο. Αλλά υπάρχουν τα υλικά του διαλόγου και υπάρχουν οι ρυθμίσεις που έχουν νομοθετηθεί ως προγεφυρώματα.
οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Για παράδειγμα, αν εφαρμοστεί η νομοθεσία που ισχύει και την έχουμε ψηφίσει για το λαθρεμπόριο καυσίμων, μπορεί το αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να δώσω ένα μόνο παράδειγμα. Λοιπόν, αυτά τα μέτρα θα είναι πάνω από τα 11,5. Ναι, αυτά είναι μέτρα που αφορούν τα έσοδα. Δεν αφορούν τα 11,5. Αν υπάρχουν 11,5 ή 2 φορολογικά τα φορολογικά. Πρέπει να υπάρξουν ούτως ή άλλως από το Εθνικό Φορολογικό Σύστημα όσο γίνεται περισσότερα έσοδα, γιατί έτσι στην προοπτική της παράτασης μπορεί να μην εφαρμόσει κανείς επώδυνες περικοπές της δεύτερης διετίας. Αυτό δεν λέγαμε πάντα. Αυτό λέγαμε πάντα. Παρακαλώ, η κυρία Κεχαγιά. Προηγούμενες φορές με το που τελείωνε η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών μας λέγατε ότι έγινε σε καλό και εξαιρετικό κλίμα. Πώς ήταν η σημερινή σύσκεψη, η σημερινή συνάντηση μετά και από την χθεσινή ένταση, ας το πούμε, που υπήρξε. Οι συναντήσεις γίνονται πάντα σε πολύ καλό κλίμα. Αλλά σημασία δεν έχει το κλίμα μεταξύ πολιτικών προσώπων, πολιτικών αρχηγών ή υπουργών. Σημασία έχει το κλίμα στην κοινωνία. Εμείς δεν κάνουμε τώρα κοινωνικές σχέσεις μεταξύ μας. Εμείς εκπροσωπούμε πολιτικές δυνάμεις και απολογούμαστε ενώπιον του εκλογικού σώματος. Άρα λοιπόν το κλίμα είναι πάντα καλό, δημιουργικό, καλόπιστο, αλλά έχουμε υποχρεώσεις οι οποίες αφορούν την πατρίδα και την κοινωνία. Και αυτό που σας λέω είναι πάρα πολύ καθαρό. Εμείς είμαστε συνεπείς. Θα διασφαλίσουμε τη σταθερότητα. Κανείς δεν γκρινιάζει και κανείς δεν θέλει να μετακυλήσει αλλού το βάρος. Έχουμε πάρει βάρος περισσότερο από όσο μας αναλογεί. Αυτό που θέλουμε είναι να γίνει η δουλειά σωστά και να τελειώνει. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, έχει παρατραβήξει όλη αυτή η συζήτηση. Παρακαλώ. Επειδή μιλήσατε πριν για την αλλαγή στο λόγο των. Στην αναλογία. Ναι. Στην αναλογία, ναι. Συγγνώμη, των εσόδων. Τώρα λέτε για 2 δις από δαπάνες. Ο κύριος από φορολόγηση. Ο κύριος Τουρνάρας βγαίνοντας είπε ότι περίπου, αν το ερμηνεύω σωστά, ότι έχετε συμφωνήσει σε περίπου στα 9 δις τα οποία θα προκύψουν αυτά, από λειτουργικές δαπάνες από μισθούς συντάξεις και επιδόματα. Και μένουν άλλα 2 δις, 2,5 για τον εξοχρονισμό του κράτους. Σας είπα ποια είναι η εικόνα που αποκόμισα εγώ. Ότι υπάρχει συμφωνία για περίπου 8 δισεκατομμύρια, η οποία συμφωνία αφορά το σκέλος των μισθών, των συντάξεων και των επιδομάτων. Αυτό είναι ήδη υπερβολικό. Υπολείπονται 3,5 δισεκατομμύρια. Αυτό πρέπει να αυξηθεί το 3,5, ώστε να διατηρηθεί όσο γίνεται η αναλογία στην οποία αναφέρθηκα στην αρχή και επί της οποίας εργαζόμαστε από την πρώτη φάση των συζητήσεών μας. Λοιπόν, παρακαλώ, να μην μακρηγορήσουμε όμως. Θα πρέπει να επανέλθουμε σε μεγαλύτερη συμβολή των λειτουργικών περικοπών του δημοσίου. Φάρμακο, άλλες δαπάνες υγείας, άμυνα, δημόσια διοίκηση. Αυτό λέω. Να προσεγγίσουμε το 6,5-5. Παρακαλώ. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα από εδώ και πέρα, την επόμενη? Εμείς έχουμε ζητήσει τη μέγιστη δυνατή επιτάχυση. Είχα την εντύπωση ότι θα ξαναβρεθούμε την Κυριακή. Τελικά δεν θα είναι έτοιμη η αντιποσοπία μας που συζητάμε την Τρόικα την Κυριακή. Ίσως Τετάρτη. Ούτως ή άλλως, επειδή την Παρασκευή αρχίζει το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, έχω παρακαλέσει το αργότερο την Πέμπτη να έχουμε τελειώσει. Ήδη όμως έχουμε πάει μια εβδομάδα πίσω. Και σε επίπεδο κοινοβουλευτικό πρόεδρο. Η θέση μου είναι ότι πρέπει να πάμε με ψηφισμένα τα μέτρα και με οριστικοποιημένη τη συμφωνία στο Eurogroup της 8ης Οκτωβρίου. Μάλιστα. Αυτή είναι η επιδίωξη. Αυτό πρέπει να γίνει για να προστατευτεί η χώρα. Είμαι σαφής. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.